Προσοχή σας για 5 λεπτά μόνο και μετά θα είμαστε ελεύθεροι να κουβεντιάσουμε και οτιδήποτε άλλο. Αγαπημένοι μου συνεργάτες, αγαπημένες μου φίλες, αγαπημένοι μου φίλοι. Καταρχήν θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ατομική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία και προκοπή. Εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος για όλους μας, για όλο τον κόσμο από αυτόν που πέρασε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τον ωραίο αγώνα που δώσαμε πριν από 2 μήνες για τις εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως. Και να σας συγχαρώ για αυτό που έγινε, γιατί όπως ξέρετε τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, ήταν πολύ δύσκολα. Ξέρετε τι αγώνα έκαναν εναντίον μας οι αντίπαλοι, με τι λάσπη με πια μέσα. Και εμείς... Και εμείς τα αντιμετωπίσαμε όλα και φτάσαμε στο θρίαμβο, σε μια ιδιαίτερη νίκη. Και σας λέω ότι είναι ιδιαίτερη, διότι είναι η πρώτη φορά που στην Παγκρίτιο επετέφθη αυτό το ποσοστό. Άλλη μια φορά ήταν παρόμοιο, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από τις εκλογές σε Ολομέλεια και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους ότι όπως και στο παρελθόν είμαστε μια ομάδα συμπαγής, έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε και από εδώ και πέρα, με τα νέα μέλη βέβαια που ήρθαν κοντά μας και με τα παλιά. Και αυτό επειδή το ξέρουν όλοι, ξέρουν τη δύναμή μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε όλοι για τον ένα και ο καθένας για όλους. Θέλω να πω 2 κουβέντες μόνο. Ξέρετε ότι σε μια εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να εκλεγούν όλοι και ειδικά στην Παγκρίτιο που εξελέγει μόνο το 1/5, γιατί είναι πολύ περισσότεροι οι υποψήφοι. Παρόλα αυτά όλοι, όπως είπαμε και πριν, θα αξιοποιηθούν, όσοι θέλουν και μπορούν, θα αξιοποιηθούν είτε σε παράλληλες δραστηριότητες όπως είναι η κριτική εστία πρόεδρε της κριτικής εστίας, είτε στις ομάδες που έχουμε, ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θέλω να υπάρχουν πικρίες, γιατί πάντα δεν μπορούμε όλοι να εκλεγούμε. Θα είμαστε όλοι μαζί όμως μια ομάδα συντεταγμένη και θα προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω το Μπουτσικάκι, τον Χριστόφορο και τον πατέρα του τον Γιάννη, οι οποίοι μας φιλοξενούν απόψε και μας προσφέρουν ό,τι απολαμβάνουμε. Η εκδήλωση αυτή ήταν να γίνει πριν από τις εκλογές, αλλά εγώ έκρινα, επειδή ήταν πολύτιμος ο χρόνος τότε, να μην απασχοληθούμε μια μέρα όλοι οι υποψήφοι, να το κάνουμε σαν επινίκεια και ήρθαμε σήμερα λοιπόν εδώ να το γιορτάσουμε. Ο Μπουτσικάκης ο Χριστόφορος θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Πειραιά. Είναι ένας νέος άνθρωπος όπως βλέπετε, νέος επιστήμονας, νέος επιχειρηματίας και προπάντων είναι το κριτικό, να μην το ξεχνάμε. Εμείς έχουμε μια ευαισθησία σε αυτό το τομέα. Θα είμαστε λοιπόν κοντά του σε αυτή την προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει και που θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον είναι δίπλα μου και ο φίλος μου από κάποιες δεκαετίες πριν, ο Γιώργος ο Πατούλης, που συμπορευόμαστε πολλά χρόνια, είναι υποψήφιος στην περιφέρεια, είναι ο επόμενος περιφερειάρχης, το ξέρουμε όλοι,
Αλλά και εμείς ξέραμε ότι θα κερδίσουμε, αλλά λέγαμε πάντα αγώνας, γιατί οι εκλογές είναι εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν αγώνα και για την Α Πειραιώς και για την περιφέρεια, ανεξαρτήτως των προγνωστικών, γιατί καμιά φορά πέφτουν έξω και τα προγνωστικά. Όχι ρε πάλι. Όχι σε την περίπτωση την δική. Σε άλλες περιπτώσεις. Στη δική μας δεν πέφτει, είναι δεδομένο. Και θέλω λοιπόν τη στήριξή σας όλων, όπως είμαστε έτσι, και επιπλέον όσοι από εμάς είναι υποψήφοι είτε στην αυτοδιοίκηση πρώτο και δεύτερο βαθμό, γιατί έχουμε τέτοιους συνεργάτες μας, είτε στις βουλευτικές εκλογές, θα ξέρουν ότι θα είμαστε όλοι δίπλα τους. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά από την καρδιά μου. Είμαι υποχρεωμένος και συγκινημένος για τον αγώνα που δώσαμε, για την εμπιστοσύνη σας. Μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη θητεία μας και βγήκαμε με ποσοστό που λένε κάποιοι ότι μόνο σε ανατολικές χώρες μπορεί να παρουσιαστούν τέτοια ποσοστά. Βέβαια εκεί εκτός από τους υποψηφίους συνετέλεσαν και πολλοί, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον Μανώλη, το Σεργάκη, ο οποίος μας κράτησε την Γενική Συνέλευση και καταφέραμε και φτάσαμε στις εκλογές, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε όλοι. Δεν θα ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου και τους υποψηφίους. Δεν θα ευχαριστήσω, γιατί είναι όλοι, πρέπει να σας πω έναν έναν. Πολλοί θα είναι υποψήφοι. Ναι, και ο Κοπετάκης ο Μανώλης θα είναι στο Δήμο Μαρτσίου. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά, καλή χρόνια να έχουμε, θα πάμε μπροστά. Δυο κουβέντες μόνο να πει ο κύριος Μπουτσικάκης, ο οποίος έχει τη σεμνότητα. Τούλης, δώσ' το μικρόφωνο, να θέλει τίποτα άλλο αυτός. Το έχει συνηθίσει. Είπες δυο κουβέντες. Ο δυο κουβέντες ο Μπουτσικάκης. Γιατί εμείς που ξεκινάμε δεν λέμε... Όχι, όσο παραπάνω. Λοιπόν, Χριστόφορε, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Εγώ ως άπειρος θα πω δύο κουβέντες, ο κύριος Πατούλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ. Έχω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά για το νέο έτος. Εύχομαι να είναι ένα έτος αλλαγών και ένα έτος το οποίο θα μας φέρει όλους και πιο κοντά ένα στον άλλο. Και πραγματικά εύχομαι όλα να πάνε καλά και να έχουμε τελικά τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι. Καλή δουλειά και στον κύριο Μαντούλη και να ευχαριστήσουμε την κυρία. Να πω ότι νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είναι σαν να είμαι στην οικογένεια της Κρήτης, της Κρήτης μας, και βέβαια χαίρομαι που κοντά μου έχω τον Πολυνίκη Πρόεδρο, τον Γιώργο τον Μαριδάκη, μέσα από την Εκκληρωρία όλων. Είναι αλήθεια ότι όταν κανείς πηγαίνει σε μια μάχη, και το είπε λίγο πριν, νιώθει την άβρα ότι όλα πάνε καλά. Αλλά κανείς δεν πρέπει να μείνει με την άβρα. Αλλά θα πρέπει μέχρι τέλους και μέχρι και την υπερψήφιση και την καταμέτρηση, κύριε Πρόεδρε, να δει ότι δεν έχει γίνει τίποτα πονηρό και καμία αλλίωση. Και οφείλω να πω, επειδή από πολλά χρόνια έχω δει την προσπάθεια του Γιώργου του Μαριδάκη, από την πρώτη φορά που έβαλε την υποψηφιότητά του και εκτέθηκε με θετικό πρόσημο, αλλά επιτρέψτε μου, εκτός από τον Γιώργο τον Μαριδάκη, να μιλήσω και για τη Γεωργία τη Μαριδάκη, τη σύζυγό του, η οποία
είναι ακριβώς αυτό που λέμε πίσω από έναν ισχυρό άντρα και έναν δυνατό άντρα. Υπάρχει εξίσου μία πολύ δυνατή γυναίκα και αυτό ακριβώς είναι η γυναικεία. Είναι αλήθεια ότι μέσα από τη νέα αρχή που θέλουμε να ξεκινήσουμε για την αυτοδιοίκηση και για την περιφέρειά μας, προφανώς δεν ήρθε η ώρα να σας κάνω ανάλυση του προγράμματος, αλλά αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω και σήμερα είναι ότι αυτή την παθογένεια την οποία ζούμε όλοι μας, είτε στο επίπεδο της ασφάλειας, είτε στο επίπεδο της ανάπτυξης γενικότερα, αλλά πολύ περισσότερο της δικτύωσης και της διασύνδεσης των πολιτιστικών δρομένων και των παραδόσεων που έχουμε σαν χώρα, και όπως εδώ ακριβώς μιλάμε για την Παγκρίτιο και την Εστία, κύριε Πρόεδρε, και εσείς, συγχαρητήρια. Λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι πιστεύω απολύτως ότι αυτά θα πρέπει και να βοηθώνται και να επιδοτούνται, και κάθε γειτονιά, κάθε σημείο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας του Κρατηδίου που λέγεται Αττική, εμείς θα το βοηθήσουμε και θα συνεργαστούμε απολύτως με την Παγκρίτιο Ένωση, τη μεγαλύτερη ένωση των γειτών και της παραδόσης και της αξίας. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, υγεία, και πράγματι είμαι αισιόδοξος ότι το 2019 θα δούμε καλύτερες μέρες, αλλά όχι με εφησυχασμό, σηκώνοντας ο καθένας το ύψος της συνείδησής του μέχρι την κάλπη, λέγοντας για το ζήτημα της νίκης και στους διπλανούς του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ενημερώσω ότι 4 χρόνια, 5 που είναι η Δούρου Περιφερειάρχης, δεν μας έχει δώσει ούτε 1 ευρώ. Την πρώτη επιστολή που θα πάρει στην περιφέρεια θα είναι ούτε στην Εστία. Την πρώτη επιστολή που θα πάρει θα είναι από εμάς. Άμε δυνατά. Και η δεύτερη από την Εστία θα είναι.